πολύ μεγάλη επιβάρυνση γιατί αμυντικά χρεώνεται και τον πιο επικίνδυνο παίκτη της ομάδας του Ολυμπιακού. Κέσελη προσποίηση στο Σμιθ, πάει ένα μέτρο προς τα μέσα, εκτελεί για δύο, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος. Αυτός αλλάζει με τον Ντόρση, Κέσελ με ταμπλό, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Έτσι για τον Σπανούλη, από την κορφή της ρακέτας για δύο, αρχηγός του Ολυμπιακού, 7-0 το σερί των Ερυθρολεύκων. Προσποιείται και θα εκτελέσει τελικά για 3-7-3. Τύχη, η μπάλα πηγαίνει στα δικά του χέρια. Ο Ολυμπιακός έχει νέα ευκαιρία με τρίποντο του Κέσελ από την πλάγια γραμμή. 12-3. Ο Κέσελ κάνει το καλύτερο ξεκίνημα. Καϊμακόγλου για 3-12-6 από τον Κώστα Καϊμακόγλου που έχει ρόλο κλειδί. Με την απόδοσή του αλλάζει πολλές φορές την ισορροπία σε κρίσιμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Τώρα σκόραρε από τα 6.75. Ο Παναθηναϊκός μείωσε τους 6 πόντους. Άντιτς, ωραία κίνηση χαμηλά. Στον πάγκο των Πρασίνων και ο Σπανούλης στην επαναφορά για τον Ντόρση. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο Σπανούλης. Δίνει στον Άντιτς, ο Σκοπιανός από τη γωνία. Δοκιμάζει για 3 και είναι εύστοχος. 17-6 για τον Ολυμπιακό. Στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Καλάθης με το Σπανούλη. Κόβει ωραία χαμηλά, παίρνει την μπάλα ο Καϊμακόγλου και χωρίς αντίπαλο σκοράρει. 17-8 εδώ ο Κώστας Καϊμακόγλου. Με Άντιτς και Καϊμακόγλου. Επανέφερε ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης με το Μάτζαρι. Δίνει σκρίνο Βουγιούκας. Αλλάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση μένει πάνω στο Διαμαντίδη. Καλάθης και τώρα Περπέρογλου. Από την αδύνατη πλευρά ο φόργο του Παναθηναϊκού. Για σουτ 2 πόντων. 20-10.